Κύριο Φανέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Κούδα, τον οποίο είναι ο παιδικός μου μύθος. Ολονών. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Κύριε Κούδα, για πρώτη φορά στη ζωή σας πολιτεύεστε. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Βασικά ξεκίνησε η ιστορία αυτή, γιατί είδα ότι ο Γιώργος Ορφανός ετοιμάζεται για τη Δημαρχία και όλο αυτό τον καιρό ξεργαζόμουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είχα προσφέρει σε αυτή την πόλη. Και στον αθλητισμό ένιωθα αυτό που είχα προσφέρει και λέω γιατί να μην μπορώ αυτή τη στιγμή στην πόλη αυτή. Ο Γιώργος Ορφανός είναι μια προσωπικότητα που το γνώρισα σαν φίλο πρώτα, σαν συμπαίκτη στις παλιές γειτονίες που παίζαμε, άσχετα αν είναι μικρότερος, βάζαμε και τους μικρότερους για να συμπληρωθεί η ομάδα. Και με έπεισε, αν θέλεις χρησιμοποιώ και την έκφραση, με έψησε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπω σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, να παλέψουμε για αυτά τα οράματα τα οποία έχει. Και ειλικρινά πρέπει κάποτε, όχι με θα, αλλά με τα μπορώ, να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που χρόνια υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και δεν βλέπουμε τη στιγμή που πρέπει να τα λύσουμε. Εγώ όταν είδα υποψηφιότητα Γιώργου Κούδα, το πρώτο πράγμα που είπα είναι πώς τον έψησε ο Γιώργος Ορφανός, αφού χρησιμοποιήσε και ο κύριος Κούδας αυτή την λέξη. Πώς λοιπόν τον ψήσατε? Καταρχήν να πω ότι δεν έγινε με μιας. Δεν είναι εύκολος, για να πεις ότι τον είδα, ειδωθήκαμε, κάναμε αρκετές συζητήσεις, μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις που είχα και έχω για την Θεσσαλονίκη. Να πω και κάτι, ο Γιώργος ο Κούδας ονομάζεται ο Μεγαλέξανδρος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Θεσσαλονίκη τον έχει ως μια κορυφή, έτσι. Και λέω, αφού ψάχνουμε αυτές τις κορυφές για να κάνουμε έναν αγώνα για την πόλη, αυτός που είναι η κορυφή δεν πρέπει να είναι στη μάχη. Τα βάλαμε τα στοιχεία, του είπα τις σκέψεις λίγο πιο αναλυτικά. Μετά από μερικές συναντήσεις χαμογέλασε και μου λέει, Γιώργο, θα προχωρήσουμε μαζί. Το κρατήσαμε, έτσι, δεν το δώσαμε αμέσως ως δημοσιότητα. Και κάθε φορά που επικοινωνούσαμε, λέγαμε λίγο μια ανάλυση πώς πάνε τα πράγματα. Και ο ίδιος ενδιαφέρεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικοποιημένος. Δεν είναι κομματικοποιημένος, παρότι έχει τα πιστεύω του. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνει από πολιτική. Και το ένιωσα για μια ακόμη φορά σε αυτές τις συζητήσεις. Και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό. Όταν έχεις την οπτική των πραγμάτων, παίρνεις και τις σωστές αποφάσεις όταν έρθει σε σένα πλέον η σειρά να αποφασίσεις. Ο Γιώργος Κούδας μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, αρχικά στις Αλάνες, στα Μάρμαρα του Διοικητηρίου, εκεί όπου μαζεύονταν όλη η Θεσσαλονίκη για να παίξει ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία. Πλέον η Θεσσαλονίκη δεν έχει σημεία για να παίζουν τα νεαρά παιδιά. Εγκλωβίζονται στις ακαδημίες, είναι υποχρεωμένα να πάνε εκεί, ψάχνουν δραστηριότητες. Δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο. Είναι ένας στόχος του Γιώργου Κούδα αυτό το αυθόρμητο, όσο είναι εφικτό να συμβεί, να επιστρέψει στην πόλη? Ανέφερε στο Wembley. Το Wembley για μας ήταν η πλατεία Διοικητηρίου. Mm. Γιατί και φωτισμό είχε λίγο το βράδυ που μπορούσαμε πριν έρθουν οι γονείς μας να μας μαζέψουν από το Διοικητήριο. Αλλά αν θέλεις, σαν άξονας με το Διοικητήριο, εκείνα τα χρόνια ξεκίνησα από την Ολυμπιάδος 1, ήταν στην παλιά πλατεία Λαχαναγοράς. Ανδρέου Ζεντζή είναι λίγο πιο πάνω στα Περιστέρια. Είχαμε και έδρα και τον Πράσινο Μήλο. Η τρίτη που κατοικία ήταν Ίνωνος Δραγούμη 57. Τέταρτη ήταν η Παστέρα. Και τελευταία Φιλίππου, δηλαδή ήταν όλος αυτός ο κύκλος 1,5-2 χιλιόμετρα με κέντρο το Διοικητήριο. Μεγάλωσα και πήρα την αθλητική παιδεία μέσα από αυτές τις σαλάνες. Έμαθα ποδόσφαιρο μέσα από αυτές τις σαλάνες. Και άρχισα να σέβομαι όλα όσα συνέβαιναν εκείνες τις εποχές, η φτώχεια,
η ανέχεια ορισμένων, η προσφυγιά. Γνώρισα πάρα πολύ μικρός την προσφυγιά. Και μου λένε τόσο ευαισθητοποιημένος είσαι, ορισμένα. Ναι, όταν γινόταν η Τούμπα το 1958, έξω από την Τούμπα υπήρχαν οι προσφυγικές, τα προσφυγικά τόλ που ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν από την προσφυγιά, από την Κωνσταντινούπολη. Και έχω ακούσει ακόμα και αυτή την κουβέντα, για να καταλάβεις πόσο ευαισθητοποιημένος είμαι για αυτή την πόλη που πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Ότι μην περνάς από εκεί μέσα. Αυτοί ήρθαν από την Τουρκία, λέει. Ειλικρινά ανατρίχιασα, και επειδή, εντάξει, όταν είσαι 12 χρονών παιδί, δεν έχεις όλη αυτή την εικόνα. Όταν πήγα και ρώτησα όμως τον πατέρα μου, μου είπε, άσε αγόρι μου, αυτοί δεν είναι άνθρωποι που έχουν πει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είχα και τις δημοκρατικές και τις σωστές ρίζες από τον πατέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, και φτάνοντας σήμερα σε ορισμένα πράγματα που με ρώτησες προηγουμένως για να απαντήσω, εάν δεν έχουν τα παιδιά χώρους για να αθληθούν και αναγκάζονται οι γονείς σήμερα με όλη αυτή την οικονομική να πηγαίνουν 3 και 5 και 10 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη στις ακαδημίες και πληρώνοντας εκεί πέρα, πλέον γίνεται κάτι για μένα πάρα πολύ βάρβαρο. Τι εννοώ βάρβαρο? Όταν παίζαμε εμείς σε όλες τις πλατείες και πηγαίναμε, όποιος είχε μια δραχμούλα και παίρναμε τα παντιδιρόσπορα απέναντι από την Ηρακλή και τα τρώγαμε όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει ομαδικότητα. Και ο Γιώργος το ξέρει αυτό το πράγμα, επειδή υπηρέτησε τον αθλητισμό και όλες μας οι συζητήσεις ήταν γύρω από αυτό το πράγμα. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και όλοι τη Θεσσαλονίκη, όταν μας δώσουν αυτή την ευκαιρία να είμαστε στη Δημαρχία, εγώ πιστεύω με όλη αυτή τη λογική θα κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούμε, για να μην λέμε και υπερβολές. Ξέρετε, ορισμένα πράγματα εξαρτώνται και από άλλους και από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή η κοινωνικοποίηση μέσω του αθλητισμού θέλει και υποδομές. Γνωρίζετε καλά, κύριε Φανή, ότι οι υποδομές αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δεν είναι οι κατάλληλες. Υπάρχουν τα πλάνα, υπάρχουν οι σκέψεις από την πλευρά σας στο αθλητικό κομμάτι να προχωρήσει ο Δήμος όπως πρέπει? Μαζική αντιμετώπιση των προβλημάτων τελευταία φορά έγινε όταν ήμουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Η ευρύτερη περιοχή έχει δεχθεί περίπου 200 έργα μεγέθους από ένα σοβαρό ποσό και πάνω, δηλαδή τα γήπεδα που δεν είχαν χόρτο να τα βάλουμε χόρτο, τα γήπεδα που είχαν χόρτο αλλά δεν είχαν κερκίδα να κάνουμε κερκίδα, εκείνα που δεν είχαν φώτα για το βράδυ να βάλουμε τα φώτα, στο καθένα κάναμε ένα βήμα, κάναμε κλειστούς χώρους για μπάσκετ, για βόλεϊ, για χάντμπολ, κάναμε κολυμπητήρια, υπήρξε μια έντονη δράση. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου και χρειάζεται να τα ξαναδούμε. Μιλάω πλέον για τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα βρούμε καινούριους χώρους για να φτιάξουμε κάτι νέο. Τους αναζητούμε. Έχω στο μυαλό μου μία σκέψη. Ίσως ο Γιώργος να το θυμάται το παλιό γήπεδο της Ατλαντίδας που είναι μέσα στο δάσος του Σεϊξού. Να το συνδυάσουμε με περίπατο, με γυμναστική, με άθληση. Έτσι, δεν θα χρειαστεί πάρα πολλά λεφτά και σε εκείνη τη φάση το είχα βάλει και είχαμε προχωρήσει. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να φωνάξουμε τα παιδιά, να μαζευτούν, να γίνουν ομάδα, να γίνουν σύνολο. Το είπε ο Γιώργος πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είμαστε μια κοινωνία που ζούμε μόνοι μας. Είπατε κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση σημαίνει ερχόμαστε όλοι μαζί και μπαίνουμε σε δράση. Θα ψάξουμε κάθε ευκαιρία. Γιατί αν δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, ο καθένας στο άθλημα που θέλει. Mm. Δηλαδή η εκτόνωση του παιδιού είναι το παιχνίδι και ο αθλητισμός. Mm. Και πιστεύω ότι αν έχει λείψει λίγο και κατηγορούμε τη σημερινή νεολαία που είναι με ένα τάμπλετ και αυτό. Όχι, θα φύγει το παιδί, θα πάει στον αθλητισμό αν βρει κάτι σωστό και βρει σωστούς ανθρώπους. Γιατί εγώ πάντα από τις ακαδημίες που είχα και την προσωπική έλεγα εγώ δεν είμαι προπονητής, είμαι δάσκαλος. Πρέπει τα παιδιά να έχουν ένα δεύτερο δάσκαλο εκτός σχολείου για τα υπόλοιπα κοινωνικά τους θέματα που έχουν. Ζήσατε το Σουντριβάνι σαν νεαρό παιδί.
την Τούμπα σαν ποδοσφαιριστής. Η νέα Τούμπα είναι ένα κομβικό έργο για την εξέλιξη της πόλης. Εγώ πιστεύω στην σύγχρονη εποχή και λογική ότι εάν γίνει η Τούμπα θα δώσει μια καινούργια εικόνα γενική, μιλάω για την Τούμπα, σε όλη την περιοχή. Εφόσον δομηθεί και γίνει με τη σύγχρονη λογική και χορηγικότητα, δεν ξέρω, να υπάρξουν και χώροι πάρκινγκ, όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνει για μένα και πρέπει να γίνει γι' αυτό ο Ιβάν Σαββίδης έχει προτεραιότητα αυτό. Εάν ξεπεράσουμε ορισμένα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, πρέπει να γίνει Τούμπα. Κύριε Φανέ, ακούγονται πολλά για το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν ακόμη και απόψεις οι οποίες ουσιαστικά βλέπουν επιφυλακτικά τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει μια ισορροπία όντως μεταξύ νόμων, έργου, γραφειοκρατίας. Είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν συμβαίνουν, δεν γίνονται τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη συχνά. Θα σας πω ότι έτρεξα ανάλογη κατάσταση με συνθήκες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν δυσκολότερες στο θέμα του γηπέδου της Λάρισας. Όταν ήμουν υπουργός, το γήπεδο υπάρχει σήμερα. Έτσι, με ανάγκες στα οικονομικά διαφορετικές, προσφύγαν σε δανειοδότηση. Σήμερα φαίνεται τα πράγματα, την πλευρά του κυρίου Σαββίδη είναι σαφώς καλύτερα. Είναι αποφασισμένος ο ίδιος να ολοκληρώσει το έργο. Πιστεύω ότι τα γραφειοκρατικά θέματα θα ξεπεραστούν. Εκείνο το οποίο περιμένω να δω στην τελική του μορφή, το χωρικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, τι άλλα πράγματα θα περιέχει, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι μόνο που ο ΠΑΟΚ και οι φιλαθλοί του θα αποκτήσουν έναν χώρο δικό τους και θα τον ευχαριστούν. Θα αποκτήσει η πόλη ένα τοκόσιμο, ένα σημείο αναφοράς. Όπου πηγαίνουμε, ο Γιώργος έχει κάνει πιο πολύ στο διεθνή χώρο από ότι εγώ έκανα από άλλες οπτικές, αλλά σε κάθε πόλη που πήγαινα και βλέπα το γήπεδο, το μεγάλο, το καινούριο, Allianz Arena, έτσι, ή το καινούριο της Arsenal στο Λονδίνο, του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Της Αθλητικού Μαδρίτης. Ναι, όλα τα μεγάλα τα γήπεδα. Μα είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στο ιστό λοιπόν, της πόλης. Καταλήγοντας, λέμε θα ξεπεράσουμε ό,τι υπάρξει. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι, αλλά επειδή και εγώ ως μηχανικός ξέρω ότι αυτά έχουν τα εμπόδια τους, θα τραβάμε τα εμπόδια για να προχωρήσει το έργο και η ευρύτερη περιοχή να αποκτήσει ένα σύνολο μιας λειτουργίας η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Κατά τα ψέματα, κύριε Φανέ, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πάρει ακόμα αυτό που της αξίζει. Ένα λιμάνι ανενεργό, μέχρι πρότινος, αεροδρόμιο πολύ χαμηλών προδιαγραφών, δρόμοι δεν το συζητάμε, ειδικά για Χαλκιδική που είναι συνδεδεμένη και με τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ κακή. Συγκοινωνία, πραγματικά δηλαδή, δεν υπάρχουν σχόλια για αυτήν. Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει όντως κέντρο των Βαλκανίων? Αλλάζοντας όλα αυτά τα οποία περιγράψατε. Θα έλεγα ότι... Να σας διακόψω, ναι, συγγνώμη, ναι, λίγο. Εγώ βλέπω ότι υπήρχε και εχθρικότητα της κεντρικής εξουσίας σαν πολίτης της Θεσσαλονίκης. Για να μην συμβούν όλα αυτά, πρέπει να μην υπάρχει πολιτική βούληση. Αν αντιμετωπίσετε κάτι αντίστοιχο, να μην υπάρχει πολιτική βούληση για την εξέλιξη της πόλης, υπάρχουν οι δυνατότητες από μόνη της Θεσσαλονίκη να αντιδράσει? Έτσι κι αλλιώς, η βασική μας σκέψη είναι η Θεσσαλονίκη να αντιδράσει, να μισοκοιτάζει προς την Αθήνα, να διεκδικεί αυτά που δικαιούται και να κοιτάξει προς τον Βορρά. Εκεί είναι το μέλλον της. Θέλω να θυμίσω ότι ιστορικά όσες φορές τα σύνορα ήταν ανοιχτά και αυτή την εποχή πλέον έχουν ανοίξει, η Θεσσαλονίκη ήταν η πρωταγωνίστρια της ευρύτερης περιοχής. Έχει πλεονεκτήματα πρώτα απ' όλα από τη θέση της. Έτσι, το λιμάνι της, στη ρίζα της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί τεράστιες ευκαιρίες, διότι σκεφτείτε το εξής απλό. Τώρα το λιμάνι που έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών. Ξεκινάνε έργα περίπου 180 εκατομμύρια. Ήμουνα νωρίτερα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γύρω Θεοφάνη στο λιμάνι. Έργα τα οποία, ένα θα πω, και την επιρροή που δημιουργεί σε αυτό που συζητάμε. Ο έκτος προβλήτας.
ο οποίος όταν τελειώσει, όταν είναι τα επόμενα 2 χρόνια, έτσι, δεν μιλάμε για αργότερα, τότε θα μπορούν να πιάνουν τα μεγαλύτερα καράβια που κυκλοφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα. Μέχρι σήμερα, θα σας πω ένα παράδειγμα, ήθελε κάποιος να μεταφέρει προϊόντα από την Ανατολή στην Κεντρική Ευρώπη, μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αναγκαζόταν να σταματήσει σε ένα άλλο μεγάλο λιμάνι, παραδείγματος χάρη στην Αλεξάνδρεια, να κατεβάσει τα προϊόντα σε μικρότερα καραβάκια, να έρθουν αυτά με ό,τι πρόσθετο κόστος σημαίνει, να αδειάσουν και μετά να φύγει η μεταφορά τους οδικά ή σιδηρόδρομο στο στόχο που είχαν. Τώρα, με τον έκτο προβλήτα, οποιοδήποτε πλοίο κυκλοφορεί θα μπορεί να πιάνει Θεσσαλονίκη. Και ιδιαίτερα κουραζιόμενα που εκείνο, είναι... Γιώργο, εκείνο είναι ένας άλλος στόχος. Λέω για το διαμεταχωριστικό τώρα, για το εμπορικό. Λοιπόν, και θα μπορεί να αδειάζει, θα μπορεί και να δέχεται. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη 2 βασικά έργα. Η οδική σύνδεση του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού. Άρα, απευθείας θα φορτώνονται, θα φεύγουν Ευρώπη ή το αντίστροφο θα έρχονται από εκεί για να πάνε Ανατολική. Αυτό που ο Γιώργος εύστοχα έκανε ως παρέμβαση, η μετατροπή του λιμανιού σε λιμάνι αφετηρίας, Comport είναι η διεθνής ορολογία, θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερους τουρίστες που θα έρχονται 1-2 μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, 1-2 μέρες αργότερα θα φεύγουν. Και ό,τι σημαίνει αυτό στην πόλη, που θα κυκλοφορούν, που θα τρώνε, που θα ξοδεύουν. Και λάβετε υπόψη μια τελευταία φράση, ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι τουρίστες που κάνουν κρουαζιέρα πληρώνουν ένα μέσο όρο τετραπλάσια από ό,τι άλλοι. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι, επειδή γρήγορα θα πάνε σε πολλά μέρη, έχουν βάλει ένα πακέτο στην τσέπη τους και το ξοδεύουν. Έτσι διεκδικούμε αυτό το ρόλο της Θεσσαλονίκης έντονα και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Κύριε Κούδα, να αισιοδοξούμε, δηλαδή, για μια Θεσσαλονίκη πιο καλή. Δεν είναι θέμα να αισιοδοξείς. Είναι να βάζεις στο μυαλό σου αυτά τα πράγματα που θέλεις πραγματικά να κάνεις σε αυτούς τους ανθρώπους που μας τιμά αυτή τη στιγμή με το σταυρό τους ή το συνδυασμό μας. Εγώ ποτέ δεν έχω υποσχεθεί κάτι, τουλάχιστον αθλητικά, με ξέρετε. Αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Όση δύναμη μας δώσουν, τόσο περισσότερο θα έχουμε και εμείς τα πόδια μας έτοιμα να τρέξουμε, να αγωνιστούμε. Και για να κλείσουμε, που είναι κάτι πολύ κομβικό, απλή αναλογική. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να είστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα είναι πολυτασικό. Θα υπάρχει οριμότητα πλέον από το πολιτικό σκηνικό της πόλης μας για συνεργασία ή θα εγκλωβιστούμε σε μικροπολιτικές, σε πρακτικές οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Και αυτό το ρωτάω σε εσάς, κύριε Φανέ, γιατί το έχετε μελετήσει καλύτερα. Ο κίνδυνος κυβερνησίας είναι ανοιχτός εξαιτίας του νόμου. Από την άλλη πλευρά, ο νόμος ισχύει. Και εμείς πρέπει να τον εφαρμόσουμε. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για το μέλλον είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι τώρα, η βασική μας κατεύθυνση είναι η συνένεση. Δηλαδή, το ότι έχουμε βρεθεί εσωτερικά στο συνδυασμό το δικό μας πρόσωπα τα οποία το καθένα ανήκει σε άλλη πολιτική, κομματική ταυτότητα, διαφορετικές σκέψεις για άλλα θέματα και έχουμε συμφωνήσει, δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω και το εξής, το οποίο με κάνει λίγο παραπάνω αισιόδοξο. Εμείς έχουμε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα σε 6 διαδοχικές κινήσεις που αφορά όλα τα θέματα της λειτουργίας της πόλης. Και οι συνυποψήφοι μας, και εκείνοι έχουν πει με τον δικό τους τρόπο κάποιες εξαγγελίες, κάποια πράγματα και βλέπω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος ταιριάζουμε. Άρα υπάρχει ένα πρώτο υλικό πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε. Η δική μου διάθεση είναι θετική. Εγώ έχω βασική διάθεση να συνενώσω δυνάμεις, να μην διχάσουμε ούτε τον κόσμο ούτε τις παρατάξεις. Πιστεύω ότι υπάρχει, έχω συζητήσει αρκετά εν ώψη της φάσης αυτής που θα χρειαστεί να τα πούμε πολύ πιο σοβαρά και βλέπω ότι υπάρχει διέξοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να απαντήσω κι εγώ. Να απαντήσω. Πάω Κάρης Ηρακλής Καλαμαριά. Το γυρίζουμε στο αθλητικό κομμάτι. Από Σταυρόπολη και έχω τον Παύλο Μελάδα, δεν τον λοιπόν, πάμε και αυτό είναι σε άλλο τις ομάδες. Τότε θα πάμε τους ακρίτες. Εγώ ξέρετε τι λέω πραγματικά, χωρίς κανένα κόμπλεξ,
και τουλάχιστον θα μου επιτρέψει ο Γιώργος να πω. Πρέπει να κάνουμε την Εθνική Θεσσαλονίκης. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Το λέω και προς τον κόσμο. Να κάνουμε την Εθνική Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, από τον ένα συνδυασμό, από τον άλλο συνδυασμό, μπορούμε να κάνουμε μια εθνική ομάδα για να κάνουμε αυτά που θέλει ο κόσμος και μας ζητάει. Γιατί ο καθένας τα πιστεύω του θα το ρίξει με στην κάλπη. Εμείς από εκεί και πέρα δεν πρέπει να συνεννοηθούμε για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Το ιδανικό. Ναι, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες. Όχι, πρέπει να τα καταφέρουμε και κάποτε. Δηλαδή, αν δεν συνεννοηθούμε, ποτέ δεν θα πάμε μπροστά. Και εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και να είστε καλά. Για τη φιλοξενία.